Πάμε τώρα, Γιώτα, στις αποκαλύψεις σου. Ναι, και θα ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο που το αφήσαμε, Τατιάνα. Από την πρώτη ανακοπή της Τζορτζίνα, στις 11 Απριλίου του 2021, μέσα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο, δύο ημέρες μετά, ενώ έχει μεταφερθεί στη ΜΕΘ, θα δείξουμε ότι το τρέντ της μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας δείχνει πως η καρδιά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να το δούμε το τρέντ. Ακριβώς. Αυτό εδώ τι είναι που βλέπουμε, Γιώτα? Αυτό είναι το τρέντ της καρδιάς της, δηλαδή το πως λειτουργεί η καρδούλα της, δύο ημέρες μετά από μία ανακοπή καρδιάς, που να θυμίσουμε ότι οι γιατροί χρειάστηκαν 55 ολόκληρα λεπτά για να επαναφέρουν αυτό το παιδί. Και τρεις ημέρες μετά, στις 14 Απριλίου, η καρδούλα της λειτουργεί άψογα, βεβαίως, πάντα άψογα, με βάση τα δεδομένα ότι έχει υποστεί και μία ανακοπή το παιδί. Σκεφτείτε δεν λοιπόν τι καρδιά δυνατή. Κάτι απλό. Ακριβώς αυτό. Πόσο δυνατή ήταν η καρδιά της. Και υγιή καρδιά είχε αυτό το κοριτσάκι, η Τζορτζίνα, που παθαίνει ανακοπή και πάει στον άλλο κόσμο. Έτσι. Πάει στον άλλο κόσμο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η προσπάθεια των γιατρών ήταν μία ώρα. Μία ώρα προσπαθούσαν να τη γυρίσουν πίσω από το θάνατο. Και τη γυρνάνε πίσω και έχει το παιδί τέτοια καρδιά, τόσο δυνατή, ήταν τόσο υγιές το παιδί πριν, που το καρδιογράφημα μετά, όχι καρδιογράφημα, το τρέντ, έτσι λέγεται, έτσι είναι πιο σωστή έκφραση ιατρικά, λοιπόν, είναι άψογο. Και όχι μόνο αυτό, Τατιάνα. Δείχνει ότι το παιδί δεν έχει πρόβλημα στην καρδιά. Αυτό είναι το ένα ντοκουμέντο. Πάμε να δούμε και το άλλο ντοκουμέντο. Το άλλο ντοκουμέντο που θα δούμε είναι το τάμπλετ της. Αυτή η αγαπημένη συνήθεια. Για πρώτη φορά το βλέπουμε. Αυτή είναι η φωτογραφία που βλέπετε δεν είναι φωτογραφία αρχείου. Όχι. Αυτό είναι φωτογραφία του τάμπλετ της Τζορτζίνας. Μέσα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας πλέον, ήταν η αγαπημένη της συνήθεια, το είχε δίπλα της. Φυσικά και έχουμε απομονώσει τη φωτογραφία, φαίνεται και η Τζορτζίνα κανονικά σε αυτή τη φωτογραφία, με τα ακουστικά της, βλέπουμε ότι έχει τη μουσικούλα δίπλα, ήταν κάτι που τη χαλάρωνε, βάζανε μουσική οι γιατροί που ήταν συνεχώς δίπλα της και είναι το τάμπλετ για το οποίο έγινε και η εκταφή για να φτάσει στα χέρια των αρχών. Αλλά θα δούμε και θα ακούσουμε και ένα μήνυμα που είχε στείλει στις 27 Ιανουαρίου η μητέρα από την Αθήνα, από το Αγλαία Κυριακού, σε γιατρό της Τζορτζίνας στο Ρίο, δύο μέρες μόλις πριν καταλήξει πλέον, γιατί μιλάμε για το 22, που τι λέει η μητέρα στο γιατρό στο Ρίο, ότι έχει γίνει και καρδιογράφημα και εγκεφαλογράφημα και δεν έχουν δείξει τίποτα. Γράφει το παιδί η μαμά είναι στο μια γιατρό, χαρά. Το παιδί μου είναι υγιέστατο, λέει η μαμά στο γιατρό. Εμένα βέβαια μου έχει κάνει εντύπωση ένα άλλο μήνυμα, το οποίο είναι κάποιους μήνες μετά και θα το δείτε στο βίντεο. Είναι ένα μήνυμα που η Ρούλα Πισπυρίγκου πια έχουν περάσει τα Χριστούγεννα. Είναι λίγο πριν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την Τζορτζίνα. Mm-hmm. Πριν τα τελευταία της Τζορτζίνας, δηλαδή πριν το τελευταίο επεισόδιο και γράφει η Πισπυρίγκου. Θέλω να έρθω στην εντατική, στη ΜΕΘ, να φέρω δωράκια για τα άρρωστα παιδιά στη ΜΕΘ. Έχει βγει θέλω η, να... η Τζορτζίνα ναι, θέλω, τότε. Θέλω να έρθω εκεί να σας ευχαριστήσω και στα άρρωστα παιδάκια εγώ να φέρω δωράκια, λέει η Ρούλα Πισπυρίγκου. Πάμε να δούμε το βίντεο. Στοιχεία από την πολυμήνη νοσηλεία της Τζορτζίνας φέρνει σήμερα στο φως το T-Live. Η 9χρονη παθαίνει την πρώτη ανακοπή καρδιάς στις 11 Απριλίου του 2021 στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο και μεταφέρεται αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ρίο. Όπως βλέπετε όμως το ντοκουμέντο που παρουσιάζει η εκπομπή, το τρέντι στη ΜΕΘ τρεις ημέρες μετά στις 14 Απριλίου δείχνει πως η καρδιά της δεν έχει πρόβλημα. Μια καρδιά που λειτουργεί κανονικά μετά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να την επαναφέρουν για 55 ολόκληρα λεπτά. Η Τζορτζίνα εισάγεται στο Ρίο και στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου οι γιατροί δίνουν μέχρι τα ξημερώματα έναν δύσκολο αγώνα για να τη σταθεροποιήσουν. Οι ώρες είναι δραματικές. Το έπειρο προσωπικό όμως έχει βάλει στοίχημα ότι θα κρατήσει στη ζωή το 9χρονο αγγελούδι. Οι μέρες περνούν και η Τζορτζίνα διαφεύγει το κίνδυνο. Δίπλα της, όπως βλέπετε στη φωτογραφία που εξασφάλισε το T-Live, έχει πάντα το τάμπλετ της, για το οποίο ζητήθηκε πρόσφατα να γίνει εκταφή. Είναι η αγαπημένη της συνήθεια. Ακούει μουσική, χαλαρώνει και νιώθει ασφαλή στα χέρια των γιατρών και των νοσηλευτών που βρίσκονται συνεχώς στο προσκεφάλι της.